κοινό γλυκό στα φίλη. Σε κοιτώ από το παραθύρι, γιος μου και βασιλικό. Σου βαλά για φυλαχτό παπαρούνα μαργαρίτα. Κλείς τα μάτια σου και κοίτα, γίνα αλάτι και ποιος ξέρει, ίσως γίνω εγώ πιπέρι. Κι αν σου κλέψα τα φτερά σου πεταλούδα μου, θα σου δώσω τη σπασμένη τη φτερούδα μου. Κι αν δε βρήκε στο λουλούδι που έψαχνες καιρό, έφτιαξα για σένα φως μου κήπο μυστικό. Θέλω να μάθω τι έχω κάνει και ποιος με κατηγορεί. Ναι, μπορεί να είναι η Κασιμάκη, αλλά μπορεί να είναι και η Μαρκέλα, γιατί όχι. Προειδοποίηση ήταν. Αν δεν σταματήσω να τη βλέπω, θα κάνει χειρότερα. Αν δεν κάνεις αυτό που είπαμε, εγώ θα κάνω τρεις χειρότερα. Ήσουν ένα ζευγάρι με τη Μαρκέλα Γαβρίλη και δεν μου το είπες. Γιατί, αδερφιά μου, εσύ μου τα λες όλα. Τι έγινε στο σπίτι του Μάρκου χτες και σήμερα? Παίζετε τάβλιο, όχι επειδή σου. Με παρακολουθείς? Χρειάζεται, τα μαθαίνω έτσι κι αλλιώς. Φεύγεις. Εσύ φεύγεις. Πού πάω? Σε κλινική αποτοξίνωσης, εκεί που πάνε οι μπεκρίδες για να το κόψουν. Εσύ να βρούμε κάτι μαζί. Τι εννοείς? Σπίτι. Ναι. Συγκάτοικοι. Καλημέρα. Χαίρετε. Θέλω να μάθω για μια παλιά υπόθεση δολοφονίας. Όχι. Πού βρήκες αυτό το νούμερο? Είναι του τύπου που σου έλεγα πριν, με τη δολοφονία. Ο Άρης είναι φίλος μου. Το που θα μπλέξω ή όχι είναι δική μου δουλειά. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Παιδί μου, ο πατέρας του είναι υπόδικος. Μπορεί να μπει στη φυλακή, το καταλαβαίνεις? Για προσπάθησε λίγο. Δεν μπορώ να κουνήσω κανένα από τα πόδια μου. Τι είπες, κουδούνι? Τι είναι αυτό? Αυτός το έβαλε. Αυτός το κρέμασε απ' έξω, είμαι σίγουρη. Τι είναι αυτό? Σημαίνει κάτι από παλιά? Ήταν ένα ανανούρισμα που τραγουδούσε στη Δέσποινα όταν ήταν μωρό. Όταν έκλαιγε στην κούνια της. Ούτε εγώ δεν μπορούσα να την ηρεμήσω. Την έπαιρνε αγκαλιά και τους το τραγουδούσε. Πάρε μαγκαλιά για να ξεχάσω πως μου έτυχαν. Μόνο τότε ένιωθες ότι ήταν ανθρώπινος. Αν το θυμάται αυτό, θυμάται τα πάντα. Λέει ψέματα σε όλους ότι έχει αμνησία. Ξέρει ποια είμαι και παίζει μαζί μου. Μα αν ήξερε θα ερχόταν να σε βρει και θα σε αντιμετώπιζε. Δεν έχει τα κότσια. Ποτέ δεν τα είχε. Φοβάται. Μόνο εγώ ξέρω ότι είναι ο Κυριάκος, κανένας άλλος.
Αν μαθευτεί, θα καταστραφεί η ζωή του, θα χάσει τα πάντα. Τη γυναίκα του, το παιδί του, την εταιρεία του. Αυτό θέλεις. Να χάσει τα πάντα όπως τα χάσες κι εσύ τότε. Πεινείς. Τι να πιω, δεν αντέχω καν τη μυρωδιά. Τώρα ήρθες. Ναι, ήμουνα στο γραφείο, είχα κάτσει. Ήθελα λίγο ησυχία. Αλεξία, δεν σου είπα τίποτα για τη Μαρκέλα, γιατί δεν είχε καμία σημασία για μένα. Αυτό που είχαμε ήταν ένα... τίποτα. Περνούσε καλά μέχρι εκεί. Τόση στιγμή που εμφανίστηκες εσύ στην εταιρεία για να δώσεις το βιογραφικό σου. Εγώ ήμουνα μέσα με το δώρο, βριζόμαστε όπως πάντα και βγήκα έξω με φόρα για να μην του χώσω καμιά μπουνιά και εκεί σε είδα να άρχισε προς το μέρος μου και... σαν να ήμουνα μέσα στα σκοτάδια, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Βγήκα ξαφνικά έξω και με θάμπωσε ο ήλιος. Δεν μου το έχεις πει ποτέ αυτό. Τι να σου πω, δεν με ξέρεις. Μου τα βγάζεις, μου το τσιγγέλι. Αν το συνεχίσεις αυτό, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτό. Μα δεν θα έχεις σχέση εσύ. Δικό μου θέμα είναι. Δεν είναι δικό σου θέμα. Είναι δικό μας. Γιατί είμαστε οικογένεια. Νόμιζα ότι μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί και να βρούμε μια λύση. Τι λύση? Αφού μόνος σου το είπες, δεν μπορούμε να πάμε στην αστυνομία, δεν έχουμε αποδείξεις. Δηλαδή θέλεις να τον κάνεις να το παραδεχτεί. Αλλά για να γίνει αυτό, αν γίνει αυτό, θα καταστραφεί η δική μας ζωή πριν από τη δική του. Και δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό, Εύα. Δηλαδή, με αφήνεις μόνη μου. Είσαι μόνη σου. Γιατί εσύ το διάλεξες, Εύα. Και ο Θεός μαζί σου. Εκεί λοιπόν τέλειωσε η ιστορία με τη Μαρκέλα. Και όταν της είπα τέλος, έκανε σαν τρελή, φώναζε, έβριζε, με χτύπησε, φαντάσου. Μετά άλλαξε το σκηνικό, άρχισε τα παρακάλια. Διάφορα τραγικά, δραματικά δεν έχει σημασία. Την πήρα με το καλό, της εξήγησα 5 πράγματα, της λέω άφησε με ήσυχο. Και μετά κατάλαβα ότι σε είχε βάλει στο μάτι και το κατάλαβα όταν την είδα μια μέρα δίπλα στο αμάξι σου και εκεί ήταν που τρελάθηκα. Θα τη σκότωνα. Εάν σου έκανε κάτι, θα τη σκότωνα και της το είπα. Ναι, τα σκέτα. Κατάλαβα ότι δεν αστειευόμουν. Κι εγώ δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά. Τι να ξέρεις εσύ από τα λάθη μου και τα πάθη μου. Δικό μου το πρόβλημα, εγώ έπρεπε να το λύσω. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έλυσες. Ό,τι για να σου πω, έχεις δίκιο. Κι εγώ νόμιζα είχε τελειώσει. Ότι δεν θα την ξαναδώ, αλλά. Αυτή το πήρε αλλιώς. Πήγε από άλλο δρόμο. Πρώτα έμπλεξε το δώρο. Και μετά έστειλε το λεχρήτη της να μας διαλύσει. Κοίταξε. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν γίνεται να σε χάσω εξαιτίας της Μαρκέλας. Δηλαδή, αν σε χάσω εξαιτίας της θα... Θα τη σκοτώσεις. Αν σε χάσω εσένα και τον Αντρέα, δεν έχω λόγο να ζω. Δεν θα μας χάσεις.
Γιατί με κοιτάς έτσι? Είσαι καλή, μπατσίνα. Αλλά τα μπλέκεις τα πράγματα πολύ. Κι εγώ λέω ότι είναι μπλεγμένα από μόνα τους, αλλά θα τα ξεπλέξω. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτός ο Μάρκος Ιακώβου έστειλε το σημείο μας στον ξένο? Δεν είναι μία πιθανότητα. Δηλαδή συγκρίνατε τα αποτυπώματά του με τα αποτυπώματα από το σημείωμα και βρήκατε ότι είναι ο ίδιος? Όχι. Α! Αλλά θα το κάνουμε τώρα που το λες. Εκτός αν μου πεις τι σχέση έχει με τον ξένο και μας βγάλεις από τον κόπο. Σου είπα καμία. Ζήτησα το κινητό του για δικούς μου λόγους. Και αυτό που έστειλε στον Πολυβίου, που δεν μου λέει τι είναι, για δικούς σου λόγους του το έστειλες? Mm-hmm. Το καλύπτεις μέχρι εκεί που δεν σε παίρνει, ε? Τι σου έκανε πια, σου έσωσε τη ζωή? Ακριβώς. 6 χρόνια πριν. Τότε που έκανα ό,τι μπορούσα να τελειώνω μία ώρα αρχίτερα. Θα σου στήχησε πολύ που την έχασες, ε? Ήταν άρρωστη? Μακάρι να ήταν. Βρέθηκε στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, με το λάθος άνθρωπο. Εμένα. Έλα, Τζο, βρήκες κάτι? Βρήκα 51 κατασκευαστικές εταιρείες στο Λίβανο το 2005. Οι 38 υπάρχουν και σήμερα. Οι 13 έχουν κλείσει. Οι 38 που υπάρχουν σήμερα έχουν site στο ίντερνετ. Αλλά δεν προκύπτει Χριστόφορος Ξένος που δούλευε εκεί. Από τις 13 που έχουν κλείσει, είχαν site οι 9. Ούτε εκεί δούλευε ο Ξένος. Μου μένουν 6 που έχουν κλείσει και δεν είχαν site ποτέ. Πρέπει να ήταν σε μία από αυτές. Και πώς θα βρεις ποια ήταν? Κάτι θα σκαρώσω. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Έχεις όσο χρόνο θες. Αρκεί να τη βρεις. Okay, Άιρη. Όταν έχω κάτι, θα ρίξω σήμα. Έγινε. Ψάχνεις κάποια? Αν μου πεις ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι που ήθελες στο κινητό του Ιακώβου και τι έστειλες στον Πολυβίου, θα σου πω. Το ήξερα. Τα λέμε. Μία μέρα θα μου πεις. Ελπίζω μόνο να μην είναι πολύ αργά. Αργά για ποιον? Για μένα πάντως όχι. Τι έγινε, πώς και έφυγες και τον άφησες μόνο του? Δεν νιώθει τα πόδια του. Τι εννοείς δεν τα νιώθει? Δεν μπορεί να τα κουνήσει. Κανένα από τα δύο. Ο γιατρός τι είπε? Τα εξέτασε. Τα τρύπησε με κάτι να δει αν πονάει. Δεν νιώθει τίποτα. Εντάξει. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Έχει μείνει και στο κρεβάτι τόσες μέρες. Αυτό είναι. Ναι, είπαν θα του κάνουν κι άλλες εξετάσεις. Στη μαγνητική δεν έδειξε να έχει βλάβη στη σπονδυλική στήλη. Ναι, αυτό είναι καλό. Με έδιωξε. Ήθελε να μείνει μόνος του. Μαμά, γύρισες, κορίτσι μου. Πώς πήγε η δουλειά? Καλά. Λοιπόν, έχω κεφτεδάκια και τα ραμοσαλάτα από το μαγαζί μας. Βάλω. Όχι, δεν πεινάω. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι σε μια κλινική.
Το πήγες κιόλας. Πότε? Το μεσημέρι. Τα κανονίσαμε με την Ηλέκτρα. Τους ξέρει όλους εκεί. Τα κανονίσατε και δεν μου είπατε τίποτα. Ήθελα να τον δω πριν φύγει. Γιατί να τον δεις, παιδάκι μου? Για να αρχίσει τις κλάψεις όπως έκανε σε μένα, ότι δεν θέλει να πάει. Το πήγες με το ζόρι. Ξέρεις κανένα μεθύστακα που πάει σε κέντρο από αποτοξίνωσης με τη θέλησή του? Μην τον λες έτσι. Αφού αυτό είναι. Έλα. Μη στεναχωριέσαι. Θα τον προσέξουν εκεί, θα τον φροντίσουν και θα το κόψει μαχαίρι, θα δεις. Πού είναι αυτή η κλινική? Θέλω να τον δω. Δεν μπορούμε να τον δούμε για λίγο διάστημα. Ούτε καν να του τηλεφωνήσουμε, αυτοί είναι οι κανονισμοί. Για πόσο δηλαδή? Δεν έχω ιδέα. Έλα, σε παρακαλώ, μη σκάς. Έπρεπε να το κάνω. Για το καλό του θα είναι. Καλημέρα, Βλάκα. Είμαι ο Λίνος, ο Κροκοδιλίνος. Που δεν σε χωνεύει. Σήκω, η Αμάλα έφτιαξε πρωινό. Πω, όλα αυτά για μένα. Καλά, θα με παχύνεις και δεν θα μπορώ να τρέξω να πιέσω τους κακούς. Θα τους κυνηγάς με το αυτοκίνητο. Μετά το σχολείο θα πάμε από σπίτι. Θέλω να φέρω τα πράγματα εδώ. Ναι. Μπορούμε να πάμε να τα βάλουμε σε βαλίτσες. Για να είναι έτοιμα όταν. Στον ύπνο σου με έβλεπες. Σε πήρα για να πάω στο νοσοκομείο να μιλήσεις με τον Δώρο Νεοκλέους. Μα θα πήγαινε εσύ. Θέλω να ψάξω για την υπόθεση του Μάρκου Ιακώβου. Δεν είχαμε κάποια νέα για τον ξένο? Όχι ακόμα. Κατάλαβα, δεν σου είπε τίποτα, Λεμπέση. Σε αυτόν δεν πήγες? Θα βρω ακριμόνη μου. Δεν τον χρειάζομαι. Με τη γυναίκα στο Λίβανο έμαθε από το πρώην σου? Όχι ακόμα. Την ψάχνει. Καλά, άμα βρει κάτι σφύρα μου. Ξύπνησε στρεβά, ε. Πώς έτσι? Συμβαίνει και στα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, έλα, τα λέμε, γεια. Τι έγινε, δεν σου αρέσουν πια? Εγώ πάντως Συρία δεν πάω. Αν δεν με θες εσύ εδώ, θα πάω να μείνω σπίτι του Σταύρου. Μπα, και ποιος είναι αυτός ο Σταύρος? Ένας συμμαθητής μου και ο κολλητός μου. Και σου είπε να πας να μείνεις σπίτι του? Όχι, εγώ το λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να έρθω να σε πάρω από το σχολείο σήμερα και να πάμε να φάμε κάτι. Και οι τρεις μας. Να γνωρίζω και τον Σταύρο, ε, τι λες? Θες χυμό? Θα πιω μόνος μου. Φεύγω με την Χριστίνα. Καλή δουλειά. Λέω να το πετάξεις αυτό το πράγμα. Θα το κάνω. Σε ευχαριστώ που τον πήγε σχολείο. Λέω να τον κρατήσω το βράδυ στο σπίτι. Για να τα λύσετε όλα με τον άντρα σου. Τα έχουμε λύσει όλα από χθες. Μην ανησυχείς. Δεν σε βλέπω όμως χαρούμενη. Έλα βρε μωμά, τι άλλο θέλεις από μένα? Θέλω να σε βλέπω χαρούμενη και ευτυχισμένη, αυτό θέλω. Ωραία, είμαι. Εντάξει, είμαι. Παντρευτικές έναν άντρα πολύ μεγαλύτερό σου. Και είναι λογικό κάποια στιγμή να δεις κάπου αλλού. Αυτό το φοβόμουν από την αρχή. Όμως δεν θα βρεις κανέναν να σ' αγαπήσει όπως το Χριστόφορο. Ό,τι κι αν σου λέει ο άλλος. Ποιος άλλος, βρε μαμά? Έχεις φαγωθεί με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος. Μην μου το ξαναπείς, παρακαλώ. Ο Χριστόφορος θα έκανε τα πάντα για σας. Όμως αν κάνεις καμιά βλακία και χαλάσεις το γάμο σου, θα το μετανιώσεις. Αλλά θα είναι αργά. Δεν θέλω να τον χαλάσω. Να τον σώσω προσπαθώ. Αλλά με κατάλαβες ποτέ για να με καταλάβεις τώρα? Με πήρε ο Πολυβίου χτες τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν βρέθηκαν τα παιδιά στα αρχεία της αστυνομίας. Οπότε δεν θα ψάξει κανείς. Μην είναι ήσυχος. Ούτε η μπατζίνα σου? Όχι, ψάχνει κάτι άλλο. Με ρώτησε για τον Μάρκο Ιακώβου.
αυτόν που μου είπε να βρει το κινητό του, που δούλευε στη Μαρκέλα. Ψάχνει να βρει τι σχέση έχεις εσύ μαζί του. Ίσως έχει να κάνει με το σημείωμα. Πιστεύει ότι τα έφυσε αυτός. Δεν ξέρει ακόμα. Στο είπα. Στο είπα. Αν τα έφυσε αυτός το σημείωμα, τον έχει βάλει να το κάνει η Μαρκέλα. Για να το ψάχνει η μπατσίνα σου, κάτι ξέρει και πρέπει να το μάθουμε. Για τα νούμισε. Νικήτας Αβράμης, δάσκαλος 28 χρονών. Βρέθηκε μαχαιρωμένος θανάσιμα. Ώρα θανάτου μεταξύ 6 με 8 πρόμεσιν πριν. Θα σε βρω εδώ, αλλά επειδή ήμουν στη γειτονιά και είχα κάτι δουλειές, είπα να περάσω να σου αφήσω αυτό. Α. Είναι για... για την όμορφη βραδιά και το υπέροχο φαγητό σου. Εντάξει μωρέ, σιγά δεν έκανα και κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία περάσαμε. Ναι, πολύ ωραία. Και τώρα θα το κανονίσουμε, αλλά στο σπίτι μας αυτή τη φορά, Είναι. Άστο, το άνοιξε μετά. Δεν είναι κάτι σπουδαίο για το σπίτι. Εντάξει. Θες να καθίσεις ένα λεπτό? Να πιούμε ένα καφέ ή να σου βάλω ένα δροσερό τσάι, έχει κάνει ένα κουβά η μάνα μου. Να καθίσω ένα λεπτό, αλλά δεν χρειάζεται να μου φέρεις τίποτα, γιατί έχω κι εγώ να τελειώσω τις δουλειές και να πάω στο σπίτι να μαγειρέψω. Mm. Όλα καλά? Ναι. Μια χαρά. Όχι, συγγνώμη, δεν σε ρωτάω, δεν θέλω να είμαι αδιάκριτη. Απλώς σε βλέπω στενοχωρημένη, γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από εκείνο το βράδυ που φάγαμε μαζί έγιναν διάφορα πράγματα. Ο συνέτερος του Χριστόφορου είχε ένα τύχημα. Εγώ μάλωσα με τον Χριστόφορο. Μετά τσακώθηκα και με τη μάνα μου. Ξέρω, αυτές οι μέρες έχουν ένα παράξενο εκνευρισμό, αλλά ελπίζω να περάσουν όλα. Κι εγώ με το Θεμέ έτσι είμαστε. Το τόσο το κάνουμε τόσο. Κοίταξε, εγώ φταίω μάλλον γιατί δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα. Μου φταίνε όλοι. Α! Καταφωνεί. Ναι. Κοιμόσουνα όταν έφυγα. Πώς είσαι, είσαι καλά? Μια χαρά. Είμαι εδώ με την Εύα. Πώς έτσι? Πέρασε να μου αφήσει ένα δώρο για να με ευχαριστήσει για το δείπνο. Και προτείνει την επόμενη φορά να πάμε σπίτι τους. Χαιρετίσματα. Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Ναι, το άκουσα και από μένα. Το Χριστόφορο. Έχω κανονίσει σήμερα να κρατήσει μάνα μου τον Αντρέα για να τα πούμε λίγο οι δυο μας. Τότε θα πρέπει να ετοιμάσω κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ανάγκη. Ένα ήσυχο βράδυ. Αυτό θέλω. Αυτό μου αρκεί. Εντάξει. Τα λέμε το βράδυ. Λοιπόν, να πηγαίνω να σε αφήσω να κάνεις τις δουλειές σου και να κάνω και εγώ τις δικές μου. Περίμενε. Τουλάχιστον να σου βάλω λίγο από αυτό το τσάι. Είναι πολύ ωραίο και δροσερό. Θα σ' αρέσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τηλεφωνηθούμε για να έρθετε στο σπίτι, έτσι. Mm. Και αν θέλεις, μπορούμε να τα πούμε και δυο μας καμιά φορά. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον να πεις αυτό που δεν μπορείς να πεις στον άντρα σου. Έγινε. Mm. Γεια σου, Εύα. Γεια.
Μου είπε η Φωτή ότι με ήθελες. Ναι, για να δείτε εδώ. Τι είναι αυτά? Η υπόθεση του Νικήτα Βράμη, που ψάχνει αυτός ο Μάρκος Ιακώβου. Α, ο μικρός που ήρθε χθες για την υπόθεση. Ναι. Ο Κυριάκος Βασιλείου, ο άντρας της Βαγγελιός Λοΐζου, σκότωσε πριν 25 χρόνια τον Νικήτα Βράμη. Η αστυνομία δεν βρήκε ποτέ τον Κυριάκο. Ναι, ήμουν νεαρός τότε στην Ακαδημία. Θυμάμαι. Δεν εξαφανίστηκε μόνο αυτός. Εξαφανίστηκε και η γυναίκα του και τα παιδιά. Ακριβώς. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των γειτόνων, ο Νικήτας ήταν εραστής της Βαγγελιός. Πήγαν να το σκάσουν με τα παιδιά της, αλλά ο Κυριάκος τους βρήκε, σκότωσε τον Νικήτα και εξαφανίστηκε. Και πήρε μαζί τη γυναίκα και τα παιδιά του. Κι εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή, αλλά για δείτε εδώ. Δεν υπάρχει αμάξι πουθενά. Το παράνομο ζευγάρι θα το σκάσε με το αμάξι του Νικήτα και ο Κυριάκος θα τους ακολούθησε με το δικό του. Για να μην υπάρχει αμάξι μετά το φόνο. Πήρε αυτός το ένα το αμάξι και η γυναίκα πήρε το άλλο. Και εξαφανίστηκαν μαζί με τα παιδιά της για να μην τους βρει ο Κυριάκος. Και αυτός ο Ιακώβου γιατί το ψάχνει, τι θέλει? Η θεία του ήταν φίλη με τη Βαγγελιό, είπε. Νιώθει τύψεις γιατί δεν τη βοήθησε τότε να το σκάσει με τον Αβράμι και θέλει να τη ζητήσει συγγνώμη. Έτσι ζήτησε από τον ανιψιό της, αυτόν τον Μάρκο, να βρει που είναι η Βαγγελιό σήμερα. Αλλά εσύ δεν το πιστεύεις. Θα μπορούσα, αλλά θυμήθηκα κάτι. Όταν ψάχναμε για τον Ομέρ, ο Λεμπέσης μου ζήτησε να βρω ένα απόρριτο κινητό. Και μάνταψε ποιο ήταν. Του Μάρκου Ιακώβου. Και ποιος βρέθηκε πάλι μπροστά μας? Ο Χριστόφορος Ξένος. Μη χαλάρωνες, Ανδρέου. Δεν θέλεις τίποτα, γιατί έχω κάτι πραγματάκια να κάνω. Άκου τώρα. Με χτες είχα πάει στο σπίτι της Κασιμάτη, γιατί σ' άφησε ένα κρεμαστό αυτά που είναι για τον αέρα, με μια πεταλούδα. Λέω, αν είναι αυτή που με απειλεί, θα το πάρει το μήνυμα, θα κάνει κάποια κίνηση και την έκανε. Τώρα που μιλάμε, είναι στο σπίτι μου με την Αλεξία. Τι σαν έβρε κάτι γι' αυτό? Αν ήταν θα μου το λογεί, όχι μάλλον όχι. Να σου πω... Το βαρέθηκα αυτό το κρυφτούλι. Θέλω να μάθω ποια από τις δυο είναι. Προχωράμε. Αναλαμβάνεις εσύ Κασιμάτη και εγώ τη Μαρκέλα. Άντε, άντε, να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο. Όποια πέτρα και να σηκώσω τελευταία, ο ξένος είναι από κάτω. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Πιστεύεις ότι ο ξένος έχει σχέση με την υπόθεση του Νικήτα Βράμη? Δεν ξέρω. Ο Λεμπέσης που τον ρώτησα είπε ότι έψαχνε το κινητό του Ιακώβου για δικούς του λόγους και πως δεν έχει καμία σχέση με τον ξένο. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά θέλω να σιγουρευτώ. Γιατί δεν ρωτάς τον ίδιο? Θα το κάνω. Αλλά θέλω πρώτα να μαζέψω και άλλες πληροφορίες για την υπόθεση. Εδώ λέει πως την έρευνα τότε την είχε αναλάβει κάποιος Φώτης Μαυρομάτης. Το ξέρετε? Το Φώτη δεν ξέρω. Ζώρικος τύπος. Εκπαιδευτής μου στην Ακαδημία. Αλλά μυαλό ξηράφι. Λογικά θα είχε βγει στη σύνταξη. Έχετε καμιά ιδέα που μπορεί να είναι? Όχι, αλλά μπορώ να μάθω. Έτσι, μπράβο. Αγάπη μου. Καλημέρα. Χαίρετε. Ήμουνα έτοιμη να έρθω στο νοσοκομείο να... Του δώσανε εξιτήριο. Θα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Μέχρι να το επιτρέψουν οι γιατροί να πάει στον ανακριτή. Μα ο γιατρός είπε ότι θα του κάνουν κι άλλες εξετάσεις. Του κάναν το πρωί. Θα έχετε αποτελέσματα μόλις πάρουν τηλέφωνο. Δεν το πιστεύω ότι είσαι σπίτι. Τώρα όλα θα πάνε καλά. Θα δεις. Πώς δουλεύει αυτό το πράγμα? Θες να ξαπλώσεις, θα σε πάω εγώ. Όχι, δεν θέλω. Θα πάω μόνος μου. Του πήρα μια μικρή κατάθεση, αλλά θα χρειαστεί να το ξαναμιλήσω μόλις είναι καλύτερα. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω και μαζί σας. Έχετε λίγο χρόνο? Thank you.
όχι. Κάνετε λάθος. Ο Δώρος δεν σκότωσε κανέναν. Υπάρχει αυτό από τις μάρτυρες. Τον είδε να κάνει το φόνο. Τότε κάνει λάθος ο μάρτυράς σας. Ο Δώρος δεν μπορεί... Ναι, είχε μπλεξίματα τελευταία, δεν ήταν καλά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κακό σε κανέναν. Δυστυχώς δεν κάνει κανένα λάθος. Μα γιατί να κάνει κάτι τέτοιο. Τι λόγο έχει να σκοτώσει έναν Σύριο ο άντρας μου. Ο Μέρα έκανε διακίνηση κοκαίνης με τα κοντέινερ της εταιρείας. Και ήταν και ο Δώρος μπλεγμένος αυτό. Κάνετε λάθος. Ο σύζυγός σας χρωστούσε πολλά χρήματα. Σε μια λέσχη που έπαιζε χαρτιά. Ήταν απελπισμένος. Θεώρησε πως η κοκαίνη ήταν μια λύση. Τι συνέχεια δεν ξέρετε. Σίγουρα δεν σε έχει πει κάτι γι' αυτό. Τον είχα δει με έναν άντρα έξω στον δρόμο. Έχεις παλαβώσει τελείως. Τι 20 χιλιάρικα, πού να τα βρω έτσι πρόχειρα να στα δώσω. Μετά από κάνα δύο μέρες, κάποιος τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε 20.000. Ο Μέρ ήταν αυτός. Ήθελε χρήματα για να φύγει από την Κύπρο. Ο άντρας σας το έδωσε όσα χρήματα είχε, πιαστήκανε στα χέρια και πάνω στην μπλοκή τον σκότωσε. Δεν μου το είπε. Το ρώτησα τη μέρα που ήρθε και ήθελε να φύγουμε, αλλά δεν μου είπε τίποτα. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι τα ξέρετε όλα τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε. Αυτή εδώ είναι η κάρτα μου. Αν χρειαστείτε κάτι, μην διστάσετε. Αυτή φταίει. Αυτή η καταραμένη που έχει τη λέσχη. Τον ξεμιάλισε για να του φάει τα λεφτά. Αυτή πρέπει να πιάσετε. Όχι τον άντρα μου. Λυπάμαι. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, μαντάμ. Σήμερα ήρθα από την κουζίνα. Αν ήρθες να με απειλήσεις πάλι, δεν θα τον ανοιχτώ, στο λέω. Θα φτιάξεις κανένα καφέ ή να βάλω τα κλάματα. Φτιάχνω εγώ. Ο δικός μου σ' άρεσε πιο πολύ. Δεν πρόλαβα. Μην παίρνεις τον κόπο, δεν θα το πιω. Τι? Φοβάζε μου σε φαρμακό σου. Εσένα, ποτέ δεν ξέρεις. Έστειλε στον Μάρκο να αφήσει σημείωμα στο γραφείο μου και τη φωτογραφία στην τσάντα της γυναίκας μου. Δεν ήρθα να σε απειλήσω, ήρεμα ρωτάω και θέλω μια απάντηση. Γιατί όλοι οι μπάτσοι το ρίχνουν στο ποτό όταν βγουν στη σύνταξη? Όταν βγεις με το καλό, έλα να μου πεις. Κοντά είσαι. Πιάσε δυο μπατηράκια και μεζέ. Μην πιάσεις τίποτα. Είμαστε σε υπηρεσία άλλη φορά. Ωραία. Στο νέο αίμα του σώματος. Είχατε αναλάβει την υπόθεση φόνου του Νικήτα Βράμη το 1995. Ψάχνατε το δράστη, τον Κυριάκο Βασιλείου, αλλά δεν το βρήκατε ποτέ. Και εξαφανίστηκαν και η γυναίκα του Βαγγελιό και τα δύο παιδιά τους. Τον γνώριζα πριν από τον φωνικό του Βασιλείου. Τον παγλαρούσαμε κάμποσες φορές. Βίαιο κάθαρμα. Έπινε και τα σπάγει όλα. Και έσπαγε και τη γυναίκα του στο ξύλο. Γι' αυτό το σκάσε με τον Αβράμη. Αυτό είπαν οι γείτονες. Τον είχε βαρεθεί η δόλια. Είχε έρθει μια φορά να τον καταγγείλει μαζί με μια γειτόνισσα. Τον φωνάξανε, του κάνανε συστάσεις, αλλά αυτός δεν καταλάβαινε Χριστό. Εκεί που ήταν ήρεμος και φαινόταν ότι καταλάβαινε τι του λες, εκεί έμπαινε ο διάβολος μέσα του και του βάζε φωτιά. Φοβόμουν ότι θα έρθει μια μέρα που θα γίνει το κακό. Ήρθε εκείνο το καταραμένο ξημέρωμά του Σεπτέμβρη του 1995. Είπα στον Φίλιππο ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σε έπεισε, έτσι. Εάν το κάνεις εσύ, πες το μου να το λύσουμε τώρα. Φιλικά, πες μου λοιπόν, θέλω να μάθω τι είναι αυτό που έκανα πριν από 25 χρόνια και ποια είναι αυτά τα παιδιά στη φωτογραφία, άντε να τελειώνουμε με αυτό το καραγκιοζήλι, πια. Δεν ξέρεις, ε. Όχι μόνο δεν έχεις ιδέα ποιος σε απειλεί, αλλά δεν ξέρεις καν τον λόγο. Σε παρακαλώ, πες μου να χαρείς. Δεν έχω χρόνο ούτε κουράγια για άλλα τέτοια παιχνίδια. Πες μου, μωρή κακιά σκυλά, λυπήσου το γέρο κουρασμένο λύκο. Ξέρεις πόσο μου άρεσε αυτό, ε. Εκεί που ήσουν έτσι σοβαρός και βαρύς,
Τσουπ, το γύριζες και με έκανες να γελάω. Έχω κι εγώ κάποιες πολύ καλές αναμνήσεις από σένα. Όπως? Τα αυτάκια σου. Αχ, εκείνο το στριπτίζ για τα μάτια μου μόνο. Δεν το ξανακάνεις καμία φορά. Τώρα στο κάνει η γυναίκα σου. Το δικό σου είχε άλλη γλυκά. Μαρκέλα μου, Μαρκέλα μου. Αχ, πες μου, τι έκανα πριν από πίσω με το χρόνια. Δεν έχω ιδέα. Στορκίζομαι. Λέγε. Στην ψυχή της Άννας. Το καφεδάκι στο φτιάχνω άλλη φορά. Μπορώ να σε βοηθήσω. Να μάθεις ποιος το έκανε. Υπάρχει πολλής κόσμος που θα έκανε τα πάντα για μένα. Να με βοηθήσεις λοιπόν. Και γιατί να το κάνεις αυτό? Για να δεις ότι δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα από μένα. Ότι δεν θέλω το κακό σου. Ποτέ δεν το ήθελα. Είναι καλύτερα να παίζεις σε ένα λάκκο με κροκόδιλους παρά να εμπιστευτώ εσένα. Ε, ναι. Έχω πιο πολλές πιθανότητες να βγω ζωντανός. Όταν βρήκαμε τον Φουκαρά, τον Αβράμι μαχαιρωμένο, το ψάξαμε το κάθαρμα παντού. Ρωτήσαμε όποιον τον ήξερε και δεν τον ήξερε. Πουθενά. Άφαντος. Πρέπει να κρύφτηκε στην αρχή και μετά βρήκε τρόπο και έφυγε κρυφά από τη χώρα. Και η Βαγγελιό με τα παιδιά? Στην αρχή τους ψάχναμε όλους μαζί, γιατί πιστεύαμε ότι τους πήρε ο Κυριάκος και έφυγαν μετά το φωνικό. Αλλά... έφυγε μόνος του. Και η Βαγγελιό το σκάσε με τα παιδιά της. Πού το ξέρεις? Δεν βρέθηκε το αμάξι στο σημείο. Από εκεί το κατάλαβε. Και σπίρτο η ομορφούλα, ε! Αναμένω! Την ψάξατε και αυτήν, αλλά δεν τη βρήκατε. Δεν τη βρήκαμε πουθενά. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Χάθηκαν τα ίχνη της και αυτής και του μωρού της. Εσείς, γιατί το σκαλίζετε ξανά? Βρέθηκε τίποτα καινούριο? Η Ανδρέου το ψάχνει. Θέλει να βοηθήσει κάποιον. Και ομορφούλα. Και σπίρτο και ψυχοπονιάρα. Είσαι ελεύθερη. Και ωραία. Και έτσι θα μείνει. Αν σκεφτεί να νοικοκυρευτείς, έχω ένα ανήψη. Πρώτο παλικάρι. Έχει αυτό εδώ το μαγαζί και κάνει χρυσές δουλειές. Κι εγώ κουμπάρος. Αυτά είναι τα τυχερά στη ζωή. Λοιπόν, Φωτή, χάρηκα που σε είδα. Αν μάθεις κάτι, ρίξε σήμα. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Το τελευταίο πράγμα που περίμενα μετά από που ήρθες στο σπίτι μου ήταν να μου στείλεις μήνυμα να βρεθούμε. Πίστευα ότι δεν θα θέλεις να με ξαναδείς ούτε στην άλλη ζωή. Η μηχανή σου πού είναι? Χάλασε. Θα πάρω άλλη. Ήθελα να σου μιλήσω για τελευταία φορά σε αυτή τη ζωή. Αλλά δεν ήθελα να έρθω σπίτι σου γιατί ο Χριστόφορος με παρακολουθεί. Ναι, τότε μπορεί να ξέρει ότι είμαστε εδώ. Όχι, αυτή τη φορά είμαι σίγουρη ότι δεν με ακολούθησε κανείς. Ήθελα να σου πω για αυτό που έγινε τις προάλλες μεταξύ μας στο σπίτι σου, ότι εντάξει, δεν σημαίνει και κάτι και δεν ήθελα να νομίσεις κι εσύ ότι... Ότι κατάφερα να σε ρίξω. Μην ανησυχείς. Δεν το νόμισα. Όχι, απλά εγώ και ο Χριστόφορος είχαμε κάποια θέματα τώρα τελευταία και τα λύσαμε και τώρα είμαστε μια χαρά. Μπράβο. Χαίρομαι. Κι εγώ, ξέρεις, πήγα στην αστυνομία. Για την οικογένειά μου. Μπορεί να με βοηθήσουν να βρω κάτι. Α, πολύ καλά έκανες. Ενώ καλύτερα να ξέρεις τι έγινε από το να αναρωτιέσαι. Ναι, αν το μάθω ποτέ. Πάντως, όπως και να έχει, θα έχεις προσπαθήσει. Εγώ πρέπει να φύγω. Ήθελα να σου ευχηθώ πραγματικά να βρεις την οικογένειά σου και όλες τις απαντήσεις που ψάχνεις. Σε ευχαριστώ. Και εσύ. Να προσέχεις. Να προσέχω τι? Γενικά. Δεν θέλω να πάθεις τίποτα. Μα τι εννοείς, κινδυνεύω από κάτι? Όσο είσαι μακριά από μένα, δεν κινδυνεύεις από κανέναν. Ήρθε ο Χριστόφορος και σε βρήκε. Ε?
Έκανε κάτι, πες μου, σε απείλησε. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Θα μπορούσε όμως να κάνει και θα έχει και δίκιο. Μην ανησυχείς. Από εδώ και πέρα είσαι ασφαλής. Ναι. Μέχρι την άλλη ζωή όπου θα ψάξω να σε βρω. Σου φέρα να φας. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να τρως τα πάντα. Δεν πεινάω. Ο αστυνομικός που σε έφερε μου είπε τι έγινε. Άρα ξέρεις ότι θα πάω στη φυλακή. Δεν θα πας. Ήταν αυτοάμυνα. Αυτός ο Μέρ προσπάθησε να σε σκοτώσει. Αν δεν τον σκότωνες θα ήσουν εσύ νεκρός τώρα. Μίλησα και με τον Μινά. Ο Μινάς δεν είναι ποινικολόγος. Ασχολείται με τα οικονομικά της εταιρείας. Το ξέρω όμως, θα μας προτείνει τον καλύτερο ποινικολόγο της Κύπρου. Θα μιλήσω και στον Χριστόφορο να βοηθήσω. Δεν θα μιλήσει σε κανέναν. Δεν θέλω τη βοήθεια κανενός. Και ειδικά αυτού. Κατάλαβες. Γιατί δώρο. Τι έγινε, σε ρώτησα και στο νοσοκομείο. Τι έγινε. Έγινε ότι του ζήτησα τη βοήθειά του μετά από 10 χρόνια φιλίας και αυτό ξέρει τι έκανε τη στιγμή που ήμουν χωμένος στο λαιμό. Πήρε την Αλεξία και πήγανε στη Σαντορίνη για να ρεμβάζουν τα αγιοβασιλέματα. Αυτό έγινε. 10 χρόνια φίλοι και συνεργάτες. Και τη στιγμή που του ζήτησα τη βοήθειά του, εκείνος μου γύρισε την πλάτη. Δεν μου στάθηκε σαν φίλος. Αν μου είχε σταθεί σαν φίλος, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Τίποτα. Θα ήμουν όρθιος τώρα. Όρθιος θα ήμουν. Δεν θα ήμουν καθυλωμένο σε αυτό το κολοκαροτζάκι. Γιατί είσαι έτσι, τι έχεις. Ο δώρος. Τι. Γιατί δεν είναι καλά, σπίτι μου είπαν ότι είναι. Σπίτι είναι. Καλά όμως δεν το λες. Δεν μπορεί να κουνήσει τα πόδια του. Καθόλου. Είναι σε καροτσάκι, Χριστόφορε. Καλά, πώς αφού ήταν. Θέλω να πω, οι γιατροί, τι λένε οι γιατροί. Σε νοιάζει. Γιατί αν σε ένοιαζε θα τον είχες βοηθήσει όταν σου ζήτησε. Όμως εσύ του γύρισες την πλάτη. Και τρέχει πανικόβλητος να δει τι θα κάνει. Τον άφησες μόνο του να βολοδέρνει και έγινε ό,τι έγινε. Εσύ ο καλύτερος του φίλος, ο συνέτερος. Δεν είναι έτσι, Λουίζα. Του έδωσε λεφτά για άλλη μια φορά να ξεχρεώσει και επίσης του είπα. Δεν με νοιάζει τι του είπες. Με νοιάζει μόνο ότι ο άντρας μου είναι σαν απειρικό και δεν ξέρει θα ξαναπερπατήσει. Και εσύ φταίς γι' αυτό. Εσύ και κανένας άλλος. Είναι αλήθεια. Σου ζήτησε βοήθεια και τον άφησες μόνο. Σε ρωτάω. Τον άφησες αβοήθητο. Ναι, ναι. Γιατί πήγαινε γραμμή να καταστραφεί για τα κατέστρεφη και εμένα. Τι άνθρωπος είσαι. Νιώθω ότι δεν σε ξέρω πια. Τι είναι αυτά που... Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Άφησε με! Μην τολμήσεις να με ξαναγγίξεις.
Αλεξία! Αλεξία, να σου μιλώ! Δεν μας είπε τίποτα καινούριο ο Φώτης. Τσάμπα χάσαμε το χρόνο μας. Δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει αυτός ο Μάρκος Ιακώβου με τον ξένο και ούτε και με ενδιαφέρει. Αν θέλει να ψάξει ψήλου στάχερα, το κάνει μόνος του. Λοιπόν, να βάλεις πίσω το φάκελο της υπόθεσης, γιατί έχουμε ένα σωρό άλλες υποθέσεις να ασχοληθούμε. Ρε Ανδρέο, άκουσες κάτι από αυτά που σου είπα? Ο Φώτης είπε για τη Βαγγελιά ότι την ψάχνανε, αλλά δεν την είδε κανείς. Είπε ότι χάθηκαν τα ίχνη της, τα δικά της και του μωρού της. Και? Είπε του μωρού της, όχι των παιδιών της. Το σκεφτείς για όταν ύψιμο, μορφούλα, ε? Θέλω να σας γνωρίσω. Είπατε πριν ότι χάθηκαν τα ίχνη της Βαγγελιός. Τα δικά της και του μωρού της. Δεν βρέθηκαν πουθενά. Και το αγοράκι είχε δύο παιδιά. Εξαφανίστηκε και αυτό μαζί τους. Το αγοράκι βρέθηκε. Είχε πέσει στη θάλασσα και το έσωσε ένα ψαράς. Αλεξία. Πάρε μ' αγκαλιά για να ξεχάσω όσα μου έτυχαν. Τάξε μου δυο φιλιά για να πετάξω όσα δεν πέτυχαν. Μα πώς να χωρέσω, καρδούλα, στην αγκαλιά σου εγώ. Μικρούλα είσαι, πεταλούδα, μου φτάνει να σ' αγαπώ. Πες μου ξανά, σ' αγαπώ. Πήγε πάλι στο νεκροταφείο. Πάλι τραγούδισε το νανούρισμα αυτό, αλλά αυτή τη φορά το είπε σε κάποιον στο κινητό του. Πώς σε μένα. Συγγνώμη που ενοχλώ τέτοια ώρα. Ήθελα να σου μιλήσω. Μετέφερε κόκα με τα φορτηγά μας στο Λίβανο.
Ο δώρος. Ο δώρος, μάλιστα. Ο φίλος μου και ο συνεταιρός μου. Πίσω από την πλάτη. Αξίζει να το πάθω για την κεράτωνα τη μάνα σου, έτσι δεν είναι. Άντε, είσαι έτοιμος τώρα να ξεκινήσεις το πάρτι. Αφού δεν τους καίγεται καρφί για εμένα, θα τους αφήσω να σαπίσουν στη μιζέρια τους. Τι συμβαίνει, Χριστόφορε, μου είπε ότι έχετε κάποια προβλήματα και... Έχει άλλο. Θέλω να μάθω το λόγο που ήρθε η Μπατσίνα χθες στο μαγαζί. Το πραγματικό. Ο πατέρας μου είναι αυτός στο αμάξι της Κλεάνθους. Ποιος είναι? Η Αλεξία. Και ήθελα να σου πω ότι δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ. Έχεις πολύ έντονο βλέμμα, το ξέρεις. Σε κόβει σαν ξηράβι. Κάποιος πρέπει να το προστατεύσει αυτό το παιδί, μια και η μάνα του έχει τρελαθεί και δεν ξέρει τι κάνει. Ο Χριστόφορος το είπε αυτό. Όχι εγώ! Thank you.